Κάντε φουλ τύπο, παρακαλώ. Βλέπουμε εδώ πέρα. Βλέπουμε εδώ πέρα. Πάμε. Πάμε. Πάμε στο Διονύση Βούτο και βανδαλιούρισαν πάνω σε υπολογιστές σχολείου. Μιλάμε για έναν βανδαλισμό απίστευτο. Για πρώτη φορά στα χωρικά έχει καταγραφεί κάτι τέτοιο. Έχουμε το Διονύση Βούτο από το vutospress.gr για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για αυτή την περίεργη υπόθεση. Καλησπέρα, συνάδελφε. Καλησπέρα. Να πούμε ότι είναι ένα απίστευτο περιστατικό βανδαλισμό σε σχολείο. Δεν έχει ξαναγίνει εδώ τέτοιος βανδαλισμός. Πράγματι και με τον αντιδήμαρχο που μίλησε προηγουμένως, αλλά και ο διευθυντής που είδε την εικόνα, έμειναν αναβοί γιατί δεν περίμεναν στο σχολείο αυτό που είναι σε ένα χωριό που γνωρίζει ο ένας τον άλλο να έχει δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα. Έχουν κάποιες υποψίες για κάποια παιδιά, τα οποία είναι λίγο πιο ζωηρά που τα λέμε εμείς εδώ στις επαρχίες, αλλά δεν άφησαν αποτυπώματα και αυτά τα αποτυπώματα που βρήκανε μας είπε η αστυνομία ότι δεν είναι καταζητούμενοι και από τη στιγμή που δεν είναι καταζητούμενοι δεν μπορούν να τα βρούνε. Είναι γύρω στις 5.000 η ζημιά στα κομπιούτερ και στα υπόλοιπα. Έχουν αποκατασταθεί όλες οι ζημιές και υπάρχει ηρεμία τώρα στα παιδιά. Μάλιστα. Ελπίζω να είναι το τελευταίο περιστατικό αυτό, γιατί ξέρεις, είναι κακό παράδειγμα για τα παιδιά να παίρνουν τέτοιου είδους μαθήματα. Διονύση Βούτο, σε ευχαριστούμε πολύ και το vutospress.gr. Πάμε λίγο να προχωρήσουμε λίγο στα επόμενα θέματά μας. Πάμε λίγο. Έχουμε αυτή τη στιγμή